Γεια σας, καλώς ήρθατε και απόψε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε στους Smaragdas Beauty Secrets με ένα διαφορετικό background. Ξεκινώντας τα βιντεάκια στο YouTube, στόχος μου ήταν να μοιραστώ μαζί σας κάποια μυστικά ομορφιάς, περιποίησεις προσώπου, πράγματα που γνωρίζω από τη δουλειά μου και που αγαπώ πάρα πολύ. Στη συνέχεια εξελίχθηκε όλο αυτό στο να μοιράζομαι μαζί σας και συνταγές κουζίνας, και tips καθαριότητας, tips νοικοκυριού, tips στυλιστικά. Και φτάνουμε στο σήμερα και ενώ έλεγα ποτέ δεν θα μπω στη διαδικασία να μοιραστώ κάποια πράγματα με το κοινό μου εισαγωγικά μέσω του καναλιού, έχουμε πλέον γνωριστεί με τόσους από εσάς. Αλλάζουμε τόσα πολλά μηνύματα και ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να μοιραστώ και αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στη ζωή μου με όλους εσάς που θεωρώ πλέον φίλους μου. Πολλά πράγματα στη ζωή μας τα θεωρούμε δεδομένα. Η καθημερινότητα, η δουλειά, τα παιδιά, οι ασχολίες, όλα γίνονται, μας παίρνει η καθημερινότητα πραγματικά, κυλούν το ένα πίσω από το άλλο και θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα. Εγώ δηλαδή θεωρούσα ότι θα είμαι σε αυτή την πόλη, σε αυτό το σπίτι για χρόνια, θα μεγαλώσω εδώ τα παιδιά μου με το σύζυγό μου και όλα θα είναι μια χαρά. Θα μεγαλώσω τα παιδιά σε αυτή την πόλη που θεωρώ ένα πολύ ευλογημένο τόπο, ιδανική πόλη η Νάουσα, για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, για να ζήσεις όμορφα, ήρεμα, οικογενειακά. Και να λοιπόν που έρχεται η στιγμή και θα πρέπει να αφήσω το σπίτι μου και την πόλη μου και να μετακινηθώ αρκετά μακριά από την αγαπημένη Νάουσα. Λοιπόν, λόγω της δουλειάς του Δημήτρη, ο οποίος πήρε μετάθεση στην Κέρκυρα, φεύγουμε όλοι μαζί οικογενειακώς, είμαι σε φάση μαζέματος, αμπαλαρώ τα πάντα, θα μείνουμε για τουλάχιστον ένα χρόνο εκεί. Είτε πας κάπου για να μείνεις ένα μήνα, είτε πας κάπου για να μείνεις ένα χρόνο, θα πρέπει να κουβαλήσεις όλο το νοικοκυριό σου. Εγώ είμαι και λίγο, όπως τα έχετε καταλάβει για τα βιντεάκια, είμαι λίγο ιδιότροπη και δεμένη με κάποια πράγματα, δηλαδή θέλω να χρησιμοποιήσω στο σπίτι που θα πάω να νοικιάσω τα προσωπικά μου είδη. Το σπίτι στην Άωσα εδώ θα το νοικιάσω, οπότε είμαι σε μια κατάσταση απλά τρελή. Αδειάζω το σπίτι εδώ, ετοιμάζω πράγματα, στέλνω πράγματα στην Κέρκυρα. Ένας μικρός χαμούλης. Αλλά δεν γινόταν να σας αφήσω χωρίς βίντεο, όπως είπα, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι από εσάς, κάθε Κυριακή το περιμένετε. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, το είδα πάρα πολύ θετικά. Το είδα σαν ευκαιρία αλλαγής, σαν ευκαιρία ξεκούρασης, σαν ευκαιρία να δεθώ περισσότερο με τα παιδιά μου, με τα οποία ναι, μεν είμαστε όλη μέρα μαζί, αλλά είμαι μόνιμος με το άγχος, με το διαβάστε γρήγορα, γιατί γρήγορα πρέπει να φύγω ξανά για τη δουλειά, ή γρήγορα πρέπει να μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το είδα πραγματικά σαν ευκαιρία να ασχοληθώ περισσότερο με τα παιδιά μου και με κάποια άλλα πράγματα ήρεμη, χαλαρή για ένα χρονικό διάστημα. Και το ίδιο ακριβώς προσπάθησα να περάσω και στα παιδιά. Γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις δύο παιδιά, ένα στο γυμνάσιο και ένα στο δημοτικό. Δεν είναι μωρούλια να τα πάρεις και να πας κάπου αλλού. Είναι παιδιά που έχουν τους φίλους τους, τις παρέες τους, τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, τους πέρασα πραγματικά το θετικό της υπόθεσης, είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει, είναι η δουλειά του συζύγου, άρα βλέπουμε πάντα το θετικό και εγώ μέσα σε αυτό πραγματικά είδα το θετικό. Μπορεί λίγο η κούραση να είναι λίγο περισσότερη το χρονικό διάστημα αυτό, η σωματική κούραση γιατί είναι πολύ μεγάλη διαδικασία της ετοιμασίας, ωστόσο πραγματικά θα κρατήσω μόνο το θετικό και τη χρονιά αυτή που έρχεται, μια διαφορετική χρονιά για μας, το χρονικό διάστημα που έρχεται που θα είναι τελείως διαφορετικό από όσο έχουμε συνηθίσει, θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ στο έπακρο. Έχω μαζέψει, όπως σας είπα, τα πάντα το σπίτι. Θα στείλω δηλαδή από είδη κουζίνας, από πετσέτες, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σεντόνια, πετσέτες σώματος, πράγματα για τη θάλασσα, πράγματα για το σπίτι, τα σχολικά, τις τσάντες, παπούτσια, πανοφόρια, φόρμες, ρούχα, δεν ξέρω και εγώ δηλαδή, και ένα τεράστιο νοικοκυριό, θέλουμε τα πάντα, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι, και φυσικά τα προσωπικά μας είδη, τα ρούχα μας,
Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Σχεδόν όλα θα τα πάρω από εδώ. Το σπίτι έχει κάποια επιλεκτικό στο που νοικιάζουμε. Φυσικά και θα κάνω βίντεο και φυσικά και θα κάνουμε και home tour και φυσικά και θα τα λέμε και από εκεί. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται. Βέβαια, σε όλο αυτό, πάντα σας έχω, το έχω αναφέρει άλλωστε και σε άλλα βιντεάκια, είμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ τυχερή που έχω ανθρώπους στη ζωή μου να με στηρίζουν. Ανθρώπους που είναι πάντα πάντα δίπλα μου και ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ ότι θα μου λείψουν. Αν προλάβουν βέβαια, γιατί όλοι θα πηγαίνουν έρχονται. Μου έχουν τάξει όλοι ότι θα έρθουν, οπότε το περιμένω. Το έχετε τάξει. Λοιπόν, ναι, θέλω στο συγκεκριμένο βίντεο πριν κλείσω οπωσδήποτε να ευχαριστήσω κάποια άτομα, γιατί πραγματικά αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο στο να με βοηθήσουν στα πακεταρίσματα, στα κουβαλήματα και ψυχολογική υποστήριξη. Θέλω οπωσδήποτε να ευχαριστήσω τη φίλη μου τη Λένα, η οποία ήρθε να μαζέψουμε όλα τα πράγματα από το σπίτι, γιατί όπως σας είπα θα το νοικιάσω, οπότε θέλουμε να αδειάσει αυτό και ξεκινήσαμε και αμπαλάραμε πράγματα διακοσμητικά, αδειάσαμε ντουλάπες κλπ. Θέλω οπωσδήποτε να ευχαριστήσω την κουμπάρα μου την Ελένη, η οποία είναι πάντα 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 δίπλα μου και ήρθε, ξεπατώθηκε και η Ελένη για να ετοιμάσουμε τα ρούχα, ο καθένας στον τομέα του. Η Ελένη λοιπόν ήρθε και ετοιμάσαμε τις κούτες με τα ρούχα και ανακατηγορία και αναχρώμα για να είναι πάρα πολύ εύκολο όταν πάω στην Κέρκυρα να τα βγάλω και να τα τοποθετήσω όμορφα εκεί στις ντουλάπες. Την ευχαριστώ πάρα πολύ την αγαπημένη μου. Να ευχαριστήσω τη φίλη μου τη Σοφία, η οποία άρον, γιατί δεν έδωσε ούτε κούτες να αγοράσω τόσες που χρειάστηκα. Άρον, να βοηθήσει, να βρει κούτες, να νοιαστεί, να τρέξει κι αυτή. Και τη φίλη μου την Πέτη, το φίλο μας το Μάνο, ο οποίος και αυτοί βοήθησαν οι άνθρωποι τόσο πολύ με το αγροτικό να κουβαλήσουν, να νοιαστούν. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον άλλον. Πολλές φορές είναι πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Και μόνη μου, δεν μπορούσα να 2-3 μέρες παραπάνω να κάτσω, να ξυπωτωθώ λίγο παραπάνω. Αλλά το ότι θα έρθει κάποιος άνθρωπος θα νοιαστεί να σε βοηθήσει. Το ότι θα μοιραστείς κάποια πράγματα με τους φίλους σου. Η αίσθηση που έχεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε βοηθούν. Αυτό το αγκάλιασμα που νιώθεις. Δεν ξέρω αν σας κούρασα με το σημερινό βιντεάκι. Σας είπα ένα τελείως διαφορετικό βιντεάκι, γιατί πραγματικά είχα την ανάγκη να το μοιραστώ και αυτό μαζί σας. Να ευχαριστήσω δημόσια τους ανθρώπους που με βοήθησαν. Και γενικότερα νιώθω τόσο οικία πλέον με τους περισσότερους από εσάς. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν διαβάζω τα σχόλια, τις ευχές σας. Παίρνω δυνάμεις και από αυτό. Οπότε λοιπόν, σε λίγο καιρό θα τα λέμε από νέα τοποθεσία, νέο σπίτι. Και με νέα διάθεση. Πολλά φιλιά και τα λέμε σύντομα με νέο βιντεάκι. Γεια σας!